Πριν λίγα λεπτά, κάποιος έβγαλε μια φωτογραφία εδώ και είπε στους άλλους να χαμογελάσουν για να φωτογραφηθούν. Εγώ νομίζω ότι κανένας Ολυμπίτης δεν πρέπει να φωτογραφηθεί εδώ χαμογελαστός. Πρέπει να φωτογραφηθεί προβληματισμένος και να δει αυτό το όμορφο έργο με τα μάτια της ψυχής του. Γιατί μόνο όταν το δεις με τα μάτια της ψυχής θα καταλάβεις ενδεχομένως τι θέλει να πει ο δημιουργός του. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ο συνδυασμός είναι άρτιος στη σύλληψή του, γιατί παριστάνει τις δύο αρχαίες πόλεις από τις οποίες προέρχεται η Όλυμπος, τόσο τα Παλάτια όσο και τη Βρουκούντα. Και η Ολυμπίτισσα καλώς τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε, βλέποντας την Όλυμπο να κλείνει το ένα σπίτι μετά το άλλο, οι αξίες της να φθήνουν μέρα με τη μέρα και αρκετούς ακόμα να αντιστέκονται κόντρα στον καιρό. Δικαίως έχει γυρισμένη την πλάτη επίσης στη νέα ζωή που έρχεται στη Μακρυμύτα, είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε είναι τουρίστες, είτε είναι άνθρωποι που έρχονται για να φάνε μακαρούνες και να δούνε την επιφανειακή άποψη της Ολύμπου, και γι' αυτό ο συμβολισμός της προσωπικά με συγκινεί ιδιαίτερα και στους δημιουργούς αξίζουν αρκετά συγχαρητήρια γι' αυτό. Νομίζω ότι όλοι που έρχονται εδώ και ιδιαίτερα οι Ολυμπίτες της νέας γενιάς θα έχουν πολλά να διδαχθούν, να παραδειγματιστούν και να αγαπήσουν ακόμα πιο πολύ την Όλυμπο. Θα σας ρωτήσω, εγώ τη μητέρα μου δεν υπάρχει στη ζωή, εσύ είναι μαζί σου. Η μητέρα τι ρόλο παίζει, ειδικά σε εμάς, με αυτά τα ρούχα, γιατί παίζει ρόλο, γιατί στη Ρόδο την έχετε μαζί, είναι, ξέρω πώς νιώθεις, περηφάνεια. Κάθε γυναίκα της Ολύμπου, η φορεσία της Ολύμπου, είναι και μάνα μας και αδελφοί μας, είναι νητινάες, είναι η δημιουργία της Ολύμπου. Όλυμπος χωρίς τις Ολυμπίτισσες είναι μισή Όλυμπος. Η γυναίκα Γιάννη συμβολίζει όλο το παρελθόν της Ολύμπου, όλο τον ιδρώτα της Ολύμπου, όλη την καλλιτεχνία της Ολύμπου, όλη την ηθική της Ολύμπου, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι για τις γυναίκες αυτές, είτε ήταν μάνες μας, είτε ήταν αδερφές μας, είτε ήταν τινάες που χάρισαν τη ζωή τους για να μεγαλώσουν γενιές γενεών. Γι' αυτό με πολύ σεβασμό πρέπει να μιλάμε γενικά για την Ολυμπίτισσα γυναίκα. Το τινάες θέλω να μου το εξηγήσεις, τι είναι? Ναι. Οι τινάες, κατά την άποψή μου, προέρχεται από την αόριστη αντωνυμία της γενική τινός, δηλαδή άνθρωπός της, άνθρωποι τινές, με παραφθορά τινάες, ήταν οι γυναίκες οι οποίες οι δευτερότοκες και οι τριτότοκες κόρες της οικογένειας που δεν είχαν κλήρο γης και αναγκαστικά έμεναν ελεύθερες, προσκολλημένες στη κανακαριά αδελφή τους και δουλεύαν εκεί σαν τα μυρμήγκια για το καλό της οικογένειας και έπαιρναν παρηγοριά και χαρά από τα ανήψια τους, την αδελφή τους και την πρόοδο γενικά της οικογένειάς τους με ηθική και με καλή υπόσταση απέναντι στην κοινωνία. Οι άνθρωποι, οι γυναίκες αυτές ήταν οι τινάες και όλες οι οικογένειες στην Όλυμπο είχαν τέτοιες τινάες, κάθε οικογένεια, και πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι για την εργατικότητα και τη τιμιότητα της πλειονότητας, της τριπλικής πλειονότητας αυτών των γυναικών. Θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή μου το είπε και ο φίλος μου Μιχάλης ο Παλασκάς του Μανώλη, ότι το Σεντόνι που βλέπουμε παίζει μεγάλο ρόλο στην Ολυμπίτη, γιατί με αυτό ερχόμαστε και μου λέει τι με αυτό φεύγουμε. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε εδώ πέρα, γιατί και εσύ εκεί πέρα, στη μητέρα σου. Αλήθεια, όλοι. Ασφαλώς. Αυτός είναι ο συμβολισμός, σωστά σου το είπε ο φίλος ο Μιχάλης, αυτός είναι ο συμβολισμός του Σεντονιού, εκεί μας ανανούρισε η μάνα μας και είναι και το τελευταίο, η τελευταία διακοσμητική διακόσμηση που μας συνοδεύει στο τελευταίο μας και είναι και πλουμιστά, σκαλωσάκι. Το βλέπω δηλαδή εκεί στο εκπλέπω και είναι πλουμισμένα με παγόνια, με τελευταία γελάκια. Μα ποια νοικοκυρά, ποια αλεφαντού δεν ήφανε τραγουδώντας και ποια Ολυμπίτισσα δεν έκανε οποιαδήποτε δουλειά χωρίς να τραγουδά. Όλοι, άνδρες και γυναίκες και ιδιαίτερα οι γυναίκες, δουλεύοντας πάντα τραγουδούσανε.
Και αυτό που δημιουργούσαν το κάνανε με έρωτα. Γι' αυτό είναι καλλιτεχνήματα. Γι' αυτό είναι καλλιτεχνήματα. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά Γιάννη. Συγχαρητήρια και πάντα να δημιουργείς με την καρδιά σου και να κλείνεις τα αυτιά σε αυτούς που αρχίζουν να σου κριτικάρουν τη τέχνη. Γιατί όταν οι τέχνοι αρχίζουν να σου λένε πολύ καλά λόγια, τότε μάλλον δεν είναι τέχνη. Η τέχνη είναι δουλειά των ειδικών. Πρέπει να είναι αφαιρετική όπως είναι η δική σου η τέχνη και να αφήσεις τους ανθρώπους να προβληματίζονται και καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του για αυτό το υπέροχο έργο. Γιατί είναι το θέμα άγαλμα, επειδή αγάλλονται αυτοί που βλέπουν, συγκινηθήκανε πρώτα από οι γυναίκες που το είδαν. Βεβαίως. Αυτό για μένα είναι το πιο έτσι συγκινητικό. Εφόσον εσύ συγκινήθηκες, ας τον κόσμο να λέει τα δικά του. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.